είναι ο άνθρωπος που εισήγαγε στη δημόσια σφαίρα σε ανύποπτο χρόνο την κουβέντα περί υδρογόνου, κυριολεκτικά σε ανύποπτο χρόνο. Δεν ήταν τότε της μοδός ούτε το Green Deal, άλλη έκφραση αυτή, ούτε η πράσινη ενέργεια, ούτε η πράσινη ανάπτυξη, ούτε τα πράσινα άλογα, ούτε τίποτα. Και μιλούσε για το υδρογόνο. Τον είχαμε γνωρίσει από αυτή τη συχνότητα. Με σπουδές οικονομικές επιστήμες στη Ζηρή και στην Αθήνα, και στο Βερολίνο είναι και διδάκτορα στη Σχολή Οικονομικών Επιστήμων. Είναι ο πολυγραφότατος συγγραφέας, ο κύριος Κώστας Λάμπος, ο οποίος μάλιστα με αφορμή την Γλασκόβη λέει: «Έρε παιδιά, κοροϊδία. Το 1% του πλούτου έχει εμφανιστεί εκεί και μάλιστα εξ αυτών παρόντες είναι οι μισοί που ρυπαίνουν και απόντες, ως χώρες, κράτη εννοεί, οι μισοί που δεν ρυπαίνουν και οι κολοσσοί. Όμως το δίπολο που έχει αναπτυχθεί, ο ίδιος λέει ότι ο 21ος αιώνας μπορεί, αν οι κοινωνίες το πιστέψουν, να είναι ο αιώνας του υδρογόνου, για το οποίο, επαναλαμβάνω, μιλούσε σε ανύποπτο χρόνο». Καλημέρα, κύριε Λάμπο. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Πιστεύετε ότι έχουμε μπει σε μία πλαστή αντιπαράθεση στην ουσία? Είναι ακριβώς έτσι. Εκείνοι που έχουν την ευθύνη για την λεγόμενη κλιματική αλλαγή, κατεφυσμών αλλαγή, γιατί πρόκειται για κρίση και για καταστροφή, προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι σε θέση να λύσουν και το ενεργειακό πρόβλημα, που είναι πρόβλημα ενεργειακής παινίας και καταστροφής του περιβάλλοντος. Είναι σαν να θέλουμε να πιστέψουμε ότι θα βάλουμε το λύκο να κάνει συμφωνία με τα πρόβατα για το πρόβλημα της τροφής, ενώ τα πρόβατα τρώνε χόρτο και ο λύκος τρώει πρόβατα. Είμαστε σε μια αδιέξοδο, και αυτό γιατί το ενεργειακό σύστημα, που είναι η καρδιά, η ψυχή του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, δεν μπορεί να αυτοκτονήσει και δεν θέλει να αυτοκτονήσει. Γι' αυτό και δεν επιτρέπει το πέρασμα από το συγκεντρωτικό ενεργειακό σύστημα με βάση τα ορυκτά καύσιμα σε ένα άλλο αποκεντρωμένο ενεργειακό σύστημα που η ανθρωπότητα το οραματίζεται εδώ και αιώνες, αλλά η επιστήμη και η τεχνολογία το κατέστησαν εφικτό και είναι εδώ, υπαρκτό, λειτουργεί σε όλο τον πλανήτη, αλλά τα συμφέροντα δεν θέλουν αυτό το σύστημα το ενεργειακό να γίνει πραγματικότητα για την κοινωνία, γιατί τότε οι ιδιοκτήτες των ορυκτών καυσίμων και οι διακινητές τους, αντανθρωπότητα, αλλά και το πολιτικό σύστημα που υπάρχει χάρη σε αυτό το ενεργειακό σύστημα, θα γίνει περιττό. Πρέπει να πάμε σε μια άλλη κοινωνία, μετακαπιταλιστική, με ενεργειακή ισότητα, ενεργειακή αυτάρκεια και μια οικονομία που δεν θα τη διαχειρίζονται οι λίγοι, το 1% και το λιγότερο, αλλά θα τη διαχειρίζεται η ίδια η κοινωνία και η ανθρωπότητα σε όλα τις τα επίπεδα. Ωραίο θα σας πει κάποιος, αλλά ακούγεται ρομαντικό σε μια περίοδο ενεργειακής κρίσης και ενεργειακής φτώχειας, με φουσκωμένους λογαριασμούς, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, και όταν τη συζήτηση αυτή, την οποία εσείς αναφέρετε, τελικώς με το περίφημο Green Deal, το κάνουν οι μεγάλοι dealer, δεν το κάνουν οι κοινωνίες. Άρα το υδρογόνο μπορεί να είναι η απάντηση, και έρχομαι στο προκείμενο, στο χρόνο που έχουμε. Το υδρογόνο μπορεί να είναι η απάντηση, γιατί το υδρογόνο, με βάση τη συνεργασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα παράγουν την αναγκαία ηλεκτρική ενέργεια που θα χρειάζεται για την ηλεκτρόλυση του νερού, για την παραγωγή του υδρογόνου και την κάψη του υδρογόνου που θα παράγει θέρμανση, ηλεκτρισμό και καθαρό νερό. Αυτά η επιστήμη και η τεχνολογία τα έχουν κατακτήσει. Είναι εδώ. Αυτοκίνητα με υδρογόνο, τα λένε ηλεκτρικά για να μην καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, κινούνται και στην Αθήνα, μπορεί και στο Ηράκλειο. Τα προγράμματα τα διαστημικά όλων των χωρών, ναι, όσοι έχουν τέτοια προγράμματα, κινούνται με υδρογόνο. Τα στρατιωτικά μηχανήματα
της Αμερικής, της Κίνας, της Ρωσίας κινούνται με υδρογόνο. Γιατί είναι φτηνότερο, είναι ασφαλέστερο και είναι και καθαρό. Τώρα, όσον αφορά την ασφάλεια, επειδή άκουσα λίγο πριν τη συζήτησή σας. Ναι, προλάβατε. Με τον κύριο Κολοβό. Η ιστορία με το Τσέπελιν είναι μια πονεμένη ιστορία για την παραπλάνηση της ανθρωπότητας. Το Τσέπελιν δεν κάηκε από το υδρογόνο. Κάηκε από το μεταξωτό κάλυμα που είχε και αυτό είναι αποδειγμένο από επιστήμονες. Για το υδρογόνο σήμερα μιλάνε οι επιστήμονες και οι επιχειρηματίες στη Γερμανία, οι οποίοι πριν από μερικά χρόνια κάλεσαν επίσημα και δημόσια την Μέρκελ να ανοίξει το θεσμικό πλαίσιο για την παραγωγή του υδρογόνου και της υποσχέθηκαν ότι μέσα σε 5 χρόνια η Γερμανία θα ήταν η μητρόπολη του υδρογόνου στον κόσμο και θα ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας. Οι επιστήμονες, οι Αμερικάνοι της Ενεργειακής Ακαδημίας ζήτησαν από τον Ομπάμα και πριν από τον Ομπάμα από την Αμερικάνικη κυβέρνηση να εγκαταλείψει την πολιτική της για τα ορυκτά καύσιμα που την οδηγούν σε εξάρτηση από τη Μέση Ανατολή. Τότε την οδηγούσαν, τώρα υποτίθεται ότι η Αμερική είναι αυτάρκης σε πετρέλαιο, αλλά και αυτό είναι παραμύθια γιατί το πετρέλαιο κάποια στιγμή τελειώνει. Ζήτησε λοιπόν από την Αμερικάνικη κυβέρνηση να επιτρέψει στους επιστήμονες να συνεργαστούν με τους επιχειρηματίες και να κάνουν την Αμερική τον μεγαλύτερο παραγωγό υδρογοενέργειας. Όλες όμως αυτές οι κυβερνήσεις είναι εξαρτημένες από τα κεφάλαια που παράγουν και διακινούν το πετρέλαιο. Και δεν μπορούν να κάνουν αυτά τα πράγματα που λένε. Γιατί οι κυβερνήσεις είναι υπάλληλοι της οικονομικής ολιγαρχίας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που κάποτε πρέπει να τη δεχθούν και να τη δουν οι κοινωνίες και να φροντίσουν να απαλλαγούν από αυτή την εξάρτηση. Άρα λέτε ότι στον 21ο αιώνα, και ας αφήσουμε τώρα τα πίσω του 20ου, η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι αυτή που έχει συναρμόσει το υδρογόνο ως ενεργειακό πόρο με ασφάλεια και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, εγώ θα το πω απλά κύριε Λάμπο, στα δίκτυά μας, στην καθημερινότητά μας. Σωστά? Και σε αυτά τα δίκτυα που υπάρχουν, αλλά και σε άλλα δίκτυα που μπορούν να δημιουργηθούν, αν χρειάζονται, γιατί το υδρογόνο είναι παντού. Είναι το 95% του σύμπαντος. Αυτό το υδρογόνο, άμα το απελευθερώσει κανείς από τις χημικές ενώσεις και τα υλικά στα οποία βρίσκεται, μπορεί να εξασφαλίσει μια ενέργεια στο διηνεκές, η οποία θα τίνει προς μηδενικό κόστος και θα είναι αποκεντρωμένη σε επίπεδο καταναλωτή. Δηλαδή εσείς, εγώ, ο καθένας μας, κάθε επιχείρηση, κάθε δήμος, κοινότητα, κάθε νησί, κάθε έθνος θα μπορούν να παράγουν τη δική τους ενέργεια. Να μην είναι εξαρτημένοι ούτε από πετρελαιάδες, ούτε από τις 7 αδερφές που διακινούν τα ορυκτά καύσιμα. Μπορεί λοιπόν το υδρογόνο σε αποκέντρωση ιδιοπαραγωγής από τον καταναλωτή να απαλλάξει τον καταναλωτή, τη βιομηχανία, τις κοινωνίες, την ανθρωπότητα από τα ορυκτά καύσιμα, από την ενεργειακή εξάρτηση. Αυτό αντιλαμβάνεστε τι δυνάμεις θα απελευθερώσει, αφού ο καθένας θα μπορεί ακόμα και στην έρημο με την άφθονη ενέργεια που θα έχει να την κάνει παράδεισο παραγωγής, όπως έχουν καταφέρει να την κάνουν λόγω χάρη οι Ισραηλινοί. Πάνω στην έρημο παράγουν μαρουλάκια και τροφοδοτούν την Ευρώπη. Γιατί έχουν ξεπεράσει αυτή την εξάρτηση και έχουν φροντίσει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που δίνει η φύση, που δίνει η επιστήμη και η τεχνολογία. Είναι απλά τα πράγματα. Απλά είμαστε δέσμοι ενός συστήματος που γεννιέται μέσα από την μεγάλη αμαρτία για τον πολιτισμό και την ανθρωπότητα, που είναι η ατομική ιδιοκτησία πάνω στα μέσα παραγωγής, όπου λίγοι εξουσιάζουν τους πολλούς. Το 1% δεσμεύει τη ζωή και το μέλλον του 99% της ανθρωπότητας. Δεν είναι καιρός πια να αλλάξουμε μυαλά και τακτική, να αξιοποιήσουμε την επιστήμη και την τεχνολογία που είναι δημιούργημα της ανθρωπότητας σε όλη την πορεία και την οποία την εκμεταλλεύονται λίγοι.
Γιατί να μην απελευθερώσουμε την επιστήμη και την τεχνολογία από το κεφάλαιο και να κοινωνικοποιήσουμε τον φυσικό πλούτο και να τον διαχειριστούν οι κοινωνίες άμεσο δημοκρατικά, χωρίς ανταγωνισμούς, χωρίς εξαιρέσεις και στα πλαίσια μιας συνεργασίας αμοιβαίας μεταξύ ανθρώπων, επιχειρήσεων, λαών, εθνών, να δημιουργηθεί ένας άλλος πολιτισμός της κοινωνικής επάρκειας, της ενεργειακής ισότητας, της ενεργειακής επάρκειας, η οποία είναι προϋπόθεση για να πάμε και σε μια κοινωνία της οικονομικής και της κοινωνικής ισότητας. Άρα η συζήτηση ακόμη και στη Γλασκόβη για σας είναι φιλοσικής, δηλαδή από τη μια, όπως τους λέτε εσείς, οι πετρελάδες, οι ορυκτάδες, και από την άλλη τα Green Deal, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η Σαουδική Αραβία, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου, ξέρετε τι κάνει τελευταία? Θα το ακούσατε και από τις δηλώσεις Καραμανλή, Μητσοτάκη, προχθές, που υπέγραψε συμφωνία η Ελλάδα να περνάει από εδώ δίκτυο που θα μεταφέρει υδρογόνο στην Ευρώπη. Τι κάνει η Σαουδική Αραβία? Αντί να πουλάει το ακριβό πετρέλαιο και το ακριβό φυσικό αέριο που έχει ανταγωνιστές, σκέφτηκε από το φυσικό αέριο να κάνει ηλεκτρόλυση του νερού, να κάνει με φτηνή η ηλεκτρική ενέργεια, ηλεκτρόλυση του νερού και να παράγει υδρογόνο μεγαλύτερης ενεργειακής δυνατότητας και θερμικής δυνατότητας, για να χτυπήσει τον ανταγωνισμό των άλλων. Ένα δεύτερο παράδειγμα, γιατί αυτή η διαδικασία που άρχισε από το 1995 με τις συνόδους για το κλιματικό ζήτημα και έφτασε το 2015 με την Συμφωνία του Παρισιού, την οποία όλοι τη γράψαν στα παλιά τους παπούτσια, φροντίζει το κεφάλαιο να ξεπεράσει αυτή την ιδιότητα του υδρογόνου, ότι μπορεί ο καθένας να το έχει η ιδιοπαραγωγή του για τη δική του κατανάλωση και να τροφοδοτεί με το περίσσευμα της παραγωγής αυτής και το Δήμο και τη χώρα του, ώστε να μην υπάρχει ενεργειακή εξάρτηση. Βγαίνουν λοιπόν τώρα φιλάνθρωποι και αυτοί που ενδιαφέρονται τάχα για την Αφρική και για τους φτωχούς λαούς, ο Γκέιτς και ο Μπάφετ, οργανώνουν την παραγωγή υδρογόνου, λένε με πυρηνική ενέργεια, αλλά δεν μας λένε αν αυτή η πυρηνική ενέργεια είναι θερμική σχάση του ουρανίου ή είναι ψυκτική αξιοποίηση, ψυκτική σχάση του υδρογόνου. Δηλαδή φροντίζουν να δημιουργήσουν τέτοιες συνθήκες που η ανθρωπότητα να μην μπορεί πια να γίνει ο νομέας αυτού του φυσικού πλούτου, αυτή την πρίκα που του έδωσε η φύση. Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Για να εμποδίσουν τις κοινωνίες, εσάς, εμένα, τον καθένα μας, τις επιχειρήσεις, τα νησιά που θέλει να τα πρασινίσει τάχα μου ο Μητσοτάκης με πράσινα άλογα και πράσινα φούμαρα, να δημιουργηθεί με αυτή την καινούργια κατάσταση ένας έλεγχος της ενέργειας από τις κοινωνίες, να την αποκλείσουν την κοινωνία από αυτή, και γι' αυτό σκέφτηκαν, βάλαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου να χαρακτηρίσει το νερό εμπόρευμα, και από εκεί και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει μια σειρά από θεσμούς και νόμους, τους οποίους τους υιοθέτησαν όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε το νερό να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια από το κράτος, από κανέναν, ως πηγή ενέργειας. Άρα για την ηλεκτρόλυση που λέτε. Ναι. Εδώ λοιπόν έχει δεθεί η κοινωνία, η ανθρωπότητα, όλοι μας χειροπόδαρα από το κεφάλαιο. Επιτέλους, το κεφάλαιο έπαιξε τον ιστορικό του ρόλο,
έβγαλε την ανθρωπότητα από το μεσαίωνα, από τη φεουδαρχία, οδήγησε την ανθρωπότητα σε ένα σκαλί παραπάνω, αλλά τέλειωσε ο ιστορικός του ρόλος. Να το καταλάβουμε. Τώρα ήρθε η ώρα της ανθρωπότητας, ως κυρίαρχου της επιστήμης, της τεχνολογίας, ως κυρίαρχου του φυσικού πλούτου, ως ιστορικό υποκείμενο που θα διαμορφώσει το μέλλον και για τις επόμενες γενιές. Γιατί όπως πάμε, αν συνεχίσουμε με τους αιώνες του κεφαλαίου, δεν θα υπάρξει μέλλον ούτε για τις επόμενες γενιές, και το παρόν για τις υπάρχουσες γενιές θα είναι μαρτυρικό και εφιαλτικό. Κύριε Λάμπο, θέλω να σας ευχαριστήσω, να επαναλάβω για πάρα πολλούς που με ρωτούν ότι με μια απλή περιήγηση στο διαδίκτυο θα βρουν τον κύριο Λάμπο, θα βρουν την ιστοσελίδα του, θα βρουν τα βιβλία του, αλλά να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Λάμπος είναι ο άνθρωπος που άνοιξε τη συζήτηση. Καλημέρα κύριε Λάμπο, που άνοιξε τη συζήτηση για το υδρογόνο στην χώρα μας τουλάχιστον, σε μια εποχή που δεν ήταν της μόδος. Κύριε Λάμπο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.